Φίλοι και φίλες, σήμερα ένα διαφορετικό βίντεο. Ένα τελείως άκρως διαφορετικό βίντεο με ένα παλικάρι που τώρα έχετε ξαναδεί σε ένα βιντεάκι που έφτιαξε με τον Μίτσο. Σήμερα εμείς θα το πάμε αλλού. Θα ξεκινήσουμε πάλι να σας ξαναφέρουμε κοντά επειδή το ζητήσατε. Θα έρθουμε στη Manager κοινότητα και όσους θέλουν να ασχοληθούν με το Manager και θα μιλήσουμε για αγαπημένους παίχτες ή αλλιώς αρρώστιες. Μας έχουν αρρωστήσει. Που έχουμε σηκώσει τα πάντα με αυτό σε κάποιο save μας. Ναι, έχουμε σηκώσει τα πάντα. Κάποιοι, ας πούμε, και το manager έχει και αυτή την ιδιότητα ότι μπορεί να σε κάνει να αγαπήσεις μια ομάδα ναι. Και ένα παίχτη, έτσι. Μια ομάδα π.χ. που δεν την ήξερες καν. Ναι. Π.χ. από μια β' τοπικό Αγγλίας π.χ. που έχουν 8 κατηγορίες πόσο έχουν. Ναι. Και να του πάρει ένα σκότσα από link. Εντάξει, και ένα παιχταρά από εκεί πέρα τον έχει 10 χρόνια. Ναι. Τόσο κάτω βέβαια δεν έχω πάει ποτέ. Μόνο από βγει Αγγλία έχω ξεκινήσει. Β' εκεί πέρα Σουόν, κάτι Σουόν ή κάτι Νότιγχαμ Φόρεστ. Ναι. Κάπω έτσι. Δηλαδή έτσι γούσταρα ξεκίνησα να γουστάρω πολύ τη Γούλφ, α πούμε. Γούλφ με. Ποια Γούλφ όμω, ποια χρονιά. Τη Γούλφ τώρα αυτή που έχει μπει ο Πορτογάλο μέσα να πούμε. Όλοι οι Πορτογάλοι και. Ναι, όλοι. Που έχει μπει ο Μέντε, ξέρω εγώ, μέτοχο τι είναι, ξέρω εγώ. Και έχει αρχίσει και έχει φέρει τη μισή εθνική Πορτογαλία μέσα. Τον Ντέγκο Γιώτα Εξτρέμ, Ρούμπεν Νέβε. Φοβερό. Έχουν Μεξικά νομίζω επίθεση, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το Ραούλ Χιμένεθ. Σωστό. Φοβερό παίχτη. Αυτόν από Πορτογαλία τον έχουν φέρει. Ναι, και ένα πιτσιρικά που πήραν τώρα. Πορτογάλο, 9 χρόνια από Λάτσιο. Ναι. Ρούμπεν Ολιβέιρα, κάπως έτσι λέγεται ένα άλλο. Είχε. Και έχει ακόμα πολλού. Εγώ, φίλε, μεγαλύτερη μου αγάπη στο manager ήταν με Celtic 2015. Έπαιζε στο καράβι τότε. Ναι. Και είχα πάρει 8 χρονιά Champions League. Έπαιρνα παίχτε. Τσαμπέ που έλεγαν σε 6 μήνες συμβολέα τους, τους έπαιρνα τσαμπέ και μάζεψε πουλούσα 20 εκατομμύρια. Ναι, και έτσι μάζεψε το budget του, ξέρω και έτσι μάζεψε και ξεκίνησε να φτιάχνει μια ομάδα. Με κορμό και όλα από ομάδα, κάποιοι παίχτες έτσι προσθήκες, πιτσιρικάδες και πήραμε τσουλού. Ναι, εγώ με την Γούλφ τώρα που σου είπα και καμιά άλλη πιο παλιά, α πούμε με τη Βαλένθια. Ναι, μεν είχε κάνει ένα ξεπέταμα κάποτε με τους 3 τελικούς. Με Χουάν Μάτα, Σίλβα, αυτού. Όχι, πιο παλιά ακόμα. Με Βιθέντε μέσα, με Παύλο Αριμάρ. Με. Ξεχνάω και με Μαρσένα και πολλού. Όχι, Ντάνι Παρέχο, δεν θυμάμαι. Ντάνι Παρέχο είναι νέο. Ναι, Ντάνι Παρέχο είναι νέο. Ναι. Παίζει τώρα στη Βαλένθια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα του παίχτε. Πάντω, α μην το μακρηγορούμε τώρα για αυτά. Σωστά. Α πάμε να ξεκινήσουμε μία πεντάδα δικιά μου, μία πεντάδα δικιά του με παίχτε που μα αρρώστησαν. Με παίχτε που του λατρέψαμε. Με παίχτε που αγαπήσαμε. Στο manager. Έτσι ακριβώ. Και πήραμε φανέλα του. Πήρε φανέλα τελικά από κάποιον. Έχω μόνο ενό του Stuart Armstrong από τη Celtic. Ναι. Είχε σπουδάσει ξαρεφό μου στη Γλασκόβη και μου έφερε μια φανέλα. Δυνατό. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινά εσύ πρώτα. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Πρώτο αγαπημένο να πάω σε manager παλιά τώρα. Παίζει να λεγόταν και Championship Manager ακόμα το τότε. Το 2001, 2002 με 2003 πρέπει να ήταν, λίγο πριν το Euro. Γιούρκα Σεϊταρίδη, μάγκε. Γιούρκα Σεϊταρίδη. Ίσως το καλύτερο δεξί back που έχω παίξει ποτέ στο manager, έτσι. Έκανε παπάδες. Πέραν το ότι τον αγόραζες κοψοχρονιά από τον Παναθηναϊκό, ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Μιλάμε, όργωνε όλη τη δεξιά πλευρά, σέντρες, γκολ. Εκπληκτικός παίχτης. Και μπορούμε κιόλας να κάνουμε και κάποια στιγμή, sorry που το κάνω, και παίχτες οι οποίοι ήταν παιχταράτες από τον manager και ταλέντα. Και στην πραγματικότητα και τελικά στην πραγματικότητα εξαφανιστήκανε. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Τότε στο manager, επειδή ήμουν πιο μικρό τότε, πόσο ήταν η μέγιστη, το μέγιστο ύψο μεταγραφή, δηλαδή το μέγιστο ύψο ποσού που χαλούσε για να παίχτη. Δεν έφτανε, δεν ξεπέρναγε τώρα τα εκατομμύρια που βγαίνουν τώρα, δηλαδή 100 εκατομμύρια, 120, 240, ξέρω εγώ. 170 πάνε. Ναι, 170, 180 αγοράστηκε, αν θυμάμαι καλά, μόνο τέτοιο. Ο Μπαπέ. Όχι, ο Μπαπέ είχε 200 και έφτασε. Ο Μπαπέ ήταν 180 και ο Νεϊμάρ 220. Ναι, όχι, δεν ξεπερνούσαμε τότε. Δηλαδή μέχρι τα 80 εκατομμύρια να φτάνουν αυτό είναι τότε. Δηλαδή, άμα έδινε σε κάποιον τώρα που σου ακύρωνε συνέχεια τη μεταγραφή στην ακύρωνη και του δίνει 100 εκατομμύρια, σου έλεγε κατευθείαν ναι. Ναι, το 2002. Δεν ξεφεύγανε τότε. Α πούμε, τον Γιούρκα τον είχα πάρει 5 εκατομμύρια. Και ήταν ακριβώς, φαντάσου, ας πούμε, σχετικά. Έτσι. Τι ηλικία έχετε το Γιούρκα. Τον Ροναλντίνιο τον είχα πάρει 30 ή 40. Τι ηλικία έχει ο Γιούρκα τότε. Ο Γιούρκα ήταν 19 χρονών τότε. Ταλέντα ήταν. Ταλεντάρα σου λέω. Δεν υπήρχε ο παίκτης. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ τώρα σε ένα δικό μου. Ο λόγος που μία χρονιά βλέπα Σασουόλο. Ντομένικο Μπεράρντι. Ωραία. Που τον είχε αγοράσει και ο Μάνος, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στην ιδιοκτησία. Ναι, στην ιδιοκτησία με τη Γιουβέντους.
κάπου στα 30 εκατομμύρια ήταν περίπου. Ναι, ναι. Ο οποίος τον έπαιρνα, επειδή παίζα μια περίοδο ιταλικό ποδόσφαιρο, έπαιρνα τον Μένικο Μπεράρντι και μου πέταγε 30 γκολ, 40 γκολ. Ασταμάτητος. 20 assist. Θυμάμαι, είχα πάρει στη Ρώμα και μου είχε βάλει χρονιά 60 γκολ. Ναι, ρε, ήταν ασταμάτητος ο Μπεράρντι, το θυμάμαι. Πού τον έβαζα, αριστερά, στα δεξιά ή η επίθεση φουλ. Παίζει δεξιός, ιστορικός επιθετικός, ναι. Και center four, δηλαδή ναι. Αυτές οι δύο θέσεις αναλάζει. Ναι, το θυμάμαι. Στο φετινό που έπαιξα το 19, ήταν περίπου στα 20 εκατομμύρια, παγιώς ζητάγανε κάπου στα 70-80 να το πάρεις. Ναι, ήταν ακριβώς. Ήταν μέτριος. Δηλαδή αυτό δεν έκανε το πιο σιγά, δεν ξεπετάχθηκε. Και θυμάμαι τον ήθελε και η Manchester United του Louis van Gaal. Και η United τον ήθελε και η Inter τον ήθελε που είχε δηλώσει κιόλας οπαδός της Inter, αλλά τελικά δεν πήγε πουθενά, έμεινε εκεί, δεν εξελίχθηκε σαν παίκτης. Ήταν ο παίκτης ο οποίος όπου τον έπαιρνα θα μου πέσε καλύτερα από όλου σε 9 βαθμολογία συνήθως, 9,50 που ναι, ναι, είχε ναι, και μου πέταγε 60 γκολ τη σεζόν, τι άλλο θέλεις. Ναι, ναι, οπότε δεν με νοικοπεράρντη η θρησκεία. Λοιπόν, στο επόμενο που θα πάω εγώ, στον επόμενο παίκτη, Αντρέι Γιαρμολέγκο. Εκπληκτικό εξτρέμ γενικά. Αριστερά τον είχε, έπαιζε και στα δεξιά. Η δεξιά ήταν η φυσική του και τον έβαζα αριστερά. Νομίζω δεξιά έπαιζε. Νομίζω ναι και εγώ. Αλλά είχε και τα δύο πόδια. Όπου και να τον έβαζε, ήταν απίστευτο. Σούτ έξω από την περιοχή, full assist, γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ηγέτης γενικά, ηγέτης. Τον είχα πάρει τότε, θυμάμαι, στη Λιόν. Τον είχα πάρει, έπαιζε από τη. Στη Ζενίτ έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Στη Ρωσία κάπου έπαιζε. Νομίζω Ζενίτ έπαιζε. Τον είχα πάρει γύρω στα 30 εκατομμύρια, τον έπαιρνε τότε και ήταν ο καλύτερος μου παίκτης. Νομίζω έδινε πολλά. Εγώ τον έπαιρνα 20 εκατομμύρια στη Manchester United το 2016 ναι. Και σου ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ναι, ήταν ναι. Και σε ηλικία 24 χρονών. Κάπου εκεί, ναι, 23. Τώρα αυτό νομίζω παίζει West Ham. Τώρα πρέπει να έχει πάει στη West Ham και ξαναβρει τα πατήματά του. Ναι, γιατί είχε πάθει ένα χιάστο. Ναι, ναι. Είχε πάει και Dortmund, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο εκεί δεν έπιασε. Εκεί τραυματίστηκε ναι, νομίζω ναι, κιόλας. Στο Dortmund κανείς δεν πιάνει, αλλά γενικά θυμάμαι τον έπαιρνε αυτόν τον παίκτη. Και τα 20 εκατομμύρια ήταν πολύ φθηνά τότε. Ναι, ναι, ναι. Το 16 και σου έκανε παπάδες, γκολ, assist, ό,τι ήθελες. Τα πάντα όλα. Πεχταράς. Ειδικά τώρα σε μια ομάδα, σαν τη Manchester, ας πούμε, που έχει και μεγάλο budget και μπορείς να πάρεις πολλούς παίκτες, αυτό ήταν κοψοχρονιά. Ναι, αλλά στη Manchester δεν σου δίνανε. Δηλαδή πήγαινε σε μια μεγάλη ομάδα, σου δίνανε τόσα τρελά λεφτά. Ναι, ναι. Στη δεύτερη χρονιά σα δίνανε. Ναι. Σαν να πήγαινε μια παρέα που σου δίνανε. Από την αρχή γύρω 300 εκατομμύρια να πούμε πρώτη μέρα, σου λέγε πάρε ό,τι πιο παίκτη θέλεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σε πάω μπαλίτσα δυνατή. Ένα παίχτη φίλε που ήρθε φέτος United και είναι ο καλύτερος από αυτόν τον θείασο που έχουμε γίνει φέτος. Να κάνουμε μια κριτική για ομάδα. Είναι ο Daniel James. Τον ήξερα από το Football Manager 2017. Ναι. Όχι το 2017, 16 περίπου, που ήταν 17 χρονών, 18 ακαδημίες στη Swansea. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Άμα τον έπαιρνες περίπου στα 1 εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια. Τον έπαιρνες και τον εξέλιζες, ήταν ο καλύτερος σου παίχτης. Και όταν ανακοινώθηκε ότι θα τον πάρει United, μου λέγανε ότι είναι ο Daniel James. Ο Daniel James, σε μένα στο manager, μου είχε βάλει πάρα πολλά γκολ. Και ήξερα τι παιχταράς είναι. Η βασική θέση είναι αριστερό extreme. Στη United παίζει ένα αλλαγή τώρα αριστερά με δεξιά. Ναι. Αλλά είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ναι, ναι. Δηλαδή, πιο γρήγορο από τον Μπέιλ στα καλά του. Ναι. Άμα θα βάλουμε και βίντεο από κάτω να δούμε πώς τρέχει ο Ντάνιελ Τζέιμς. Ναι, που ναι. Τα πόδια του πάνε. Δεν τα βλέπεις, ξέρω. Σαν αυτό το παιδικό, άμα θυμάσαι, με το Λίκο που κυνήγαγε ένα κογιό. Το κογιό που κογιό. Ναι, το άλλο. Το Road Runner. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε. Πολύ, ναι. Και είναι παιχταρά και στην πραγματική ζωή ω τώρα. 21 χρονών, με έχει βγάλει από τα 17 τα προπρόσωπα με μένα. Δυστυχώς αυτό τον παίχτη τώρα πλέον, αυτό τον πήρε η Manchester, δύσκολα θα τον ξαναπάρετε. Τον έπαιρνε 1 εκατομμύριο τώρα. Ναι. Και τώρα θα ζητάει τα μαλλιά της κεφαλής. 8 εκατομμύρια πρώτη χρονιά, άμα θες. Λοιπόν, ο επόμενος δικός μου, άλλος ένας παίχτης που μου έχει πάρει Champions League στον τελικό, 17 χρονών όσο τον είχα μέσα. Ο Ρούμπεν Νέβες, τον είχα αγοράσει από την Πόρτο. Τάσκασα για να τον αγοράσω από την Πόρτο. Τάσκαγες γενικά στις πορτογαλικές ομάδες. Δεν ξέρω από τα manager του 14 και μετά ό,τι ταλέντο υπάρχει, τα σκάς. Δηλαδή 17 χρονών, 40 ακατέβατα. Δηλαδή και ο Ζωάο Φέλιξ πριν τον πάρει Ατλέντικο και πριν γίνει γνωστός, ας πούμε, στο manager του 18 που τον έπαιρνε από τις ακαδημίες, ήθελε 140 εκατομμύρια ακατέβατα. Έτσι. Δεν τα δίνεις τα 19. Όχι, δεν τα δίνεις με τίποτα. Λοιπόν, Ρούμπεν Νέβες από Πόρτο, τα είχα σκάσει λοιπόν όπως είπα. Τον χρησιμοποιούσα πίσω, δηλαδή εξάρι αλλά οργανωτή και να παίζει και λίγο άμυνα και ήταν εκπληκτικός. Full assist. Δεν είναι ο παίκτης που θα μου βάζει γκολ.
Ήταν ο παίκτης που θα έκοβε την παλιά, ούτε τάκλινγκ πολλά, ούτε μαρκαρίσματα. Έκοβε την παλιά, έκοβε την μπάλα και την πέταγε μπροστά. Να. Έβγαζε assist, φοβερός αυτός, και την μπάλα πρώτη χρονιά στη Γιουβέντους που τον είχα, μου πήραν τσουλού, έτσι. Νομίζω είχε 18 πάσα ο Ρούμπεν Νέβες. Είχε, ναι, είχε από τότε τα είχε αυτά. Ναι, εν τω μεταξύ, αυτό που είπες ότι πήγαινε στην Πορτογαλία και έπαιρνε κάποιους παίχτες, ναι, που ήταν ακριβά ταλέντα. Μου θυμίζει με το σκηνικό που πήγαινε σε κάτι Σερβίες, κάτι Τσεχίες. Ναι. Που έπαιρνε ένα παιχταρά που είχε 5 αστέρια potential, τον έπαιρνε σε 100 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Και σου γινόντουσαν παιχταράδες, δηλαδή δεν νιώθα περίεργα που του έπαιρνα. Το ίδιο μου είχε συμβεί, άλλη μια αρρώστια, δεν την έχω βάλει όμως μέσα στη λίστα. Ο Στέβαν Γιόβετιτς, τον είχα πάρει από την Παρτιζάν. Είχα μάθει τότε σε εφημερίδα, φαντάσου, ότι ενδιαφερόταν η Φιωρεντίνα να τον αγοράσει. Να. Και τον είχα πάρει από την Παρτιζάν, ο οποίος ήταν 17 χρονών και είχε 16 finishing, 16 dribbling, έτσι. Ναι, γενικά η Φιωρεντίνα κάνει πολύ παιδομάζωμα, όπως και ένα Νορβηγό, Ραφίκ Ζεκνίνη που είχε πάρει, που έπαιζε με την Dortmund, ήταν παιχταράς. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σε πάω επόμενο, αγαπημένος παίχτης. Όσοι τον πάρουν θα αποτύχουν εκτρά. Εγώ δεν ξέρω πώς μου κάτσε αυτό το save. Ήταν ο απόλυτος παιχταράς. Έχει πάρει μεταγραφή από πέρυσι στη Southampton, Stuart Armstrong από τη Celtic. Ναι. Δεκάρι, μου πέταγε 15 γκολ τη χρονιά και άλλες 15 assist. Να μαρκάρει, να τρέχει. Δηλαδή έκανε 11 χιλιόμετρα κάθε match. Και ήταν ο αρχηγός μου τότε που κάνω το καλύτερο μου save με τη Celtic. Εν τω μεταξύ, έπαιζα και με Manchester, τον έπαιρνα, μου ήταν πάλι παιχταράς. Ναι. Και τον έχω προτείνει σε τόσους. Και δεν τους έχει βγει. Και δεν τους έχει βγει σε κανέναν. Ναι, ναι. Ίσως δεν τον χρησιμοποιούν σωστά, μήπως βάζεις εσύ την κατάλληλη του θέση. Δεν ξέρω, εγώ δεκάρι τον πέταγα και, ναι, και μου ήταν παιχταράς εμένα, δεν ξέρω γιατί. Και τώρα στη Southampton που είναι, νομίζω είναι αλλαγή. Ναι. Δεν παίζει βασικό. Ίσως κάθεται και πολλές φορές και το safe. Το παρατηρώ αυτό. Το κάποιοι παίχτες δηλαδή, και άμα δεις και μερικές λίστες που έχουν με τα Wonder Kids, τους έχουν ότι είναι ανάλογα με το save. Κάποιοι, ας πούμε, είναι με χρυσαφένιο ή πράσινο όνομα. Να. Και όσοι είναι με μπλε και άσπρο, είναι ανάλογα με το save το πώς θα κάτσει. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Σωστά. Οπότε πιθανόν μάλλον ήσουν εσύ ο τυχερός και σε κάθε save που τον έπαιρνε, ξέρω πώς ήταν εκπληκτικός. Σε κάθε save μου. Μόνο χρυσή μπάλα δεν μου πήρε αυτός. Μόνο ναι, χρυσή μπάλα δεν μου πήρε. Επόμενος δικός μου, τώρα θα σε πάω κι εγώ σε δεκάρι. Ποιο? Θα σε γυρίσω πολύ πίσω. Παμπλο Άιμαρ. Αυτόν τον παίχτη δηλαδή. Πέραν το ότι ήταν αρρώστια και προσωπική αγάπη εκτός του μάνατζερ, ήταν φοβερός, το καλύτερο δεκάρι που έχω παίξει ποτέ μου στο μάνατζερ. Να. Τον είχε ήδη η Βαλένθια τότε, μιλάμε τώρα για μάνατζερ 2002-2003, κάπου εκεί. Τον είχε ήδη η Βαλένθια τότε, αγορασμένο από τη River Plate αν θυμάμαι καλά. Και έκανες παπάδες, έπαιρνα τη Βαλένθια και έτσι την αγάπησα κιόλας. Για χάρη του Αϊμάρ. Και είχε μια ομαδάρα τότε, Αϊμάρ, Βιτέντε, Χωακίν. Το Χωακίν τον έπαιρνες μετά εσύ από την Πέτης. Βέβαια τον πήρε και στα κανονικά. Και άλλους που τους είπα και στην αρχή, αλλά δεν τους θυμάμαι, ξέρω εγώ, ξεχνάω τώρα. Λίρα 100. Και μετά έφευγα, γιατί θυμάμαι τότε εκείνες τις εποχές έλειωνα στο Championship Manager και έφευγα και από τις ομάδες. Για να πάω σε άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, να προπονήσω. Και τον έπαιρνα καπάκια, έτσι. Δεν τον είχα, αφού είχα γίνει favorite person, ξέρω εγώ, του ναι, παίχτη. Είναι πολύ τιμητικό να είσαι favorite person σε ένα παίχτη. Ναι, το ναι, μουστάρεις και εσύ κιόλας. Αυτό ακριβώς. Το μουστάρεις. Το μεταξύ αυτή η Βαλένθια είναι η χαρά του manager. Ναι, βρίσκεις πάρα πολλά ταλέντα. Ακόμα και τα περσινά manager και φέτος έχουν πολλά ταλέντα μέσα στη Βαλένθια. Γιατί ξεκινάς με τη Βαλένθια, έχουν παιχταράδες και κάνεις αυτονόητα πράγματα. Ναι, στη πραγματική ναι, ζωή η Βαλένθια έχει παιχταράδες και δεν κάνει τίποτα. Είναι λίγο διαφορετικό μάλλον τώρα δηλαδή, η πραγματικότητα με το manager. Μου είπες, Αϊμάρ και οι άλλοι παίχτες. Δεν κάνει τίποτα αυτή. Φύγανε κάποιοι όλοι. Ναι. Μετά είχε Μάτα, είχε το Σίλβα, τίποτα. Εντάξει, συγκεκριμένοι παίχτες, η γενιά του Αϊμάρ πήγανε και τρεις φορές τελικό, έτσι. Είχε μέσα με διέτα που όργωνε Κλαούντιο Λόπεζ, αρχίζω και σιγά σιγά και στροφάρα, αρχίζω και τους θυμάμαι. Κλαούντιο Λόπεζ, το κέντρο της ήταν απίστευτο. Ρούμπεν Μπαράχα λεγόταν νομίζω ένας και ο άλλος, τέλος πάντων, Αγγλωμά, Αγγούλο και λέω Αγγλωμά. Γενικά πολλούς και τα λεντάκια κιόλας, έτσι. Έχεις παίξει και τις δύο γενιές της Βαλένθια. Ναι, έχω προλάβει και τις δύο γενιές. Ποια σου άρεσε πολύ? Η καλύτερη γενιά ήταν αυτή που σου λέω, με Αϊμάρ μέσα, Βιθέντε, καλύτερη και από την ομάδα με Σίλβα, ε. Ναι, ναι, πολύ καλύτερη. Πάρα πολύ καλύτερη. Ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα. Με φοβερό δεξί μπακ, Μάρκο Αουρέλιο αριστερά, αν θυμάμαι καλά. Είχε φοβερή ομάδα τώρα, μην την ψάχνεις. Και ο Αϊμάρ ήταν ο παίχτης ο οποίος
Θα σου παίρναγε 3-4, θα έκανε γκολ. Θα σου παίρναγε 3-4, θα βγάζε assist. Θα σου παίρναγε όλη την ομάδα. Ρε. Ήταν ο Μαραντόνα. Ο μικρός Θεούλης ήταν ο Άιμαρ. Πραγματικά. Έπειρε πίσω του τραυματισμού στην πραγματικότητα, αλλά και πάλι παιχταράς. Sorry. Πατέρα, πού πας εκεί, γιατί? Sorry, πρώτη ιδέα. Α, σε πάω πολύ δυνατά τώρα, φίλε, με μεγάλο παιχταρά. Ωραία. Ο οποίος λόγω τραυματισμών δεν έχει γίνει αυτός ο παιχταράς που όλοι περιμέναμε. Ναι. Αλλά είχα μεγάλη αγάπη μαζί του. Τότε μου είπε ίδιο ο Κασιταρίδη, κάτω το δεξί μπακ. Ναι. Θυμήθηκα, φίλε, Αλεσάνδρο Φλωρέντσι από Ρώμα. Εκπληκτικός. Γιατί είχε Φραντζέσκο Τότι στα τελειώματά του. Είχε έναν Ντερόση στα 32-31. Που πάλι ήταν πολύ δυνατός. Ναι. Και σου ερχόταν ο 19χρονος, 20χρονος Φλωρέντσι. Έπαιζε κέντρο, εξτρέμ, δεξί-αριστερό εξτρέμ. Σου παίζε back. Back half. Ό,τι ναι, θέση γούσταρες έπαιζες. Τα έκανε όλα τέλεια. Δηλαδή, έχω ξαναδεί καλύτερο back. Και όποτε ήμουν στη. Έπαιρνα μόνο Ρώμα, μόνο για αυτόν. Ναι. Δηλαδή και στη Μάντζερ, όταν ήθελα να τον πάρω, μου ζητάγανε 100 εκατομμύρια και δεν έδιναν για δεξιμπά και 100 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν. Μου έκανε μεγάλα πράγματα Φλωρέντσι. Έχω σηκώσει και με αρχηγό Φλωρέντσι, Champions League με Ρώμα. Με Ρώμα, ε. Ναι. Πολύ δυνατό παίχτη, απλά. Δεν έπιασε και αυτό δηλαδή αυτά που περιμέναμε. Όχι, είχε τραυματισμού πολλού. Πολλού τραυματισμού. Δηλαδή, εγώ θα θυμηθώ τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα, είχε πάθει δύο φορέ χειρή χιαστού. Αλλά θα σου πω ότι έχω πάθει σε μάνατζερ. Έχω ξεκινήσει με Ρώμα. Για το Φλωρέντζι. Έτσι, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να τον πάρω, ξέρω και αυτά. Και το ξεκίνησα στο 18, ένα save με τη Ρώμα. Στο οποίο περιμένω να περάσουν 3 μήνες για να επανέλθει από τον ήδη τραυματισμό. Ξεκίναγε τραυματισμένος ήδη. Από τη χρονιά. Από τη χρονιά, ναι, την πρώτη χρονιά. Ξεκινάει, επανέρχεται. Είμαι έτοιμος να το πετάξω σε παιχνίδι. Και πριν ξεκινήσει το μάτς την προηγούμενη μέρα, ξανατραυματίζεται μάλλον σε 6 μήνες ένα τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε bug στο παιχνίδι. Ή αν ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Το ξανά έκλεισα για να ξαναξεκινήσω μπάσκετ. Να. Και ξανά το ίδιο. Μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό με το Φλωρέντζι. Οπότε ο Φλωρέντζι, ναι, μεν τον έβλεπα σε στατιστικά, αλλά δεν τον χάρηκα ποτέ. Λοιπόν, θα σου κάνω ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίου τώρα. Ερώτηση ναι. Δυνατή. Παίρνεις μια ομάδα, η λεγόμενη One Man Show, που είναι ένας παιχταράς μόνο. Ναι. Και θες να κάνεις καριέρα με αυτήν την ομάδα. Να στήσεις μία την ομάδα πάνω του. Μία Τωρίνο με Αντρέα Μπελότη. Ναι. Στο πρώτο μήνα ο Μπελότης σου παθαίνει ρήξη χιαστό για 7 μήνες. Ναι. Το κλείνεις στο save. Τι κάνεις? Κοίταξε, είναι μία ομάδα στην οποία δεν έχεις. Καλώς ή κακώς στην Ιταλία δεν παίζουν λεφτά. Δηλαδή ακόμα και ισχύει. Πέραν της Juventus και οι άλλες ομάδες, Inter Milan, Napoli και αυτά, δεν θα σου δώσουν τεράστιο budget. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν θα στο budget τώρα που θα έχει μια Manchester United, ούτε καν δηλαδή το budget της Leicester που έχει απίστευτα χρήματα, έτσι, για την κατηγορία να. Που βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο επίπεδο που βρίσκεται στην Premier League. Πιστεύω ότι ναι, θα το έκλεινα, ρε φίλε. Όλοι το έχουμε κάνει. Μου έχει τύχει επίσης και άλλο, ένα άλλο που δεν δέχτηκα λεφτά για έναν παίχτη επιθετικό, γιατί ήθελα να τον κρατήσω. Έτσι, ο παίχτης δέχτηκε να μείνει, δεν ήθελε να φύγει. Δεν τα δέχτηκε, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά που θα μπορούσα να στρώσω ήδη την ομάδα. Να. Και μιλάω για τον Ντάριο Μπενεντέτο. Έτσι, δεν τα δέχτηκα τα λεφτά και μου πάθε 9 μήνες τραυματισμό. Εκεί πέρα πατάς load save, τον πουλάς, τελείωσες. Ναι. Γιατί το κάνεις και αυτό, αλλά δεν το έκανα. Ξενέρωσα και το πιάσα, δεν ξέρω να το ξέρω. Εμένα μου έχει τύχει π.χ. να ξεκινήσω με το Ρίνο και μου πάθει η χειραστού στον Μπελότη. Εκεί πέρα τι να κάνω, το ξανακάμε την αρχή. Ναι, δεν γινότανε. Ναι. Καλά, ναι, άμα ξεκινάς για κάτι τέτοιο, ναι, μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω τη δική μου πεντάδα με τον αγαπημένο των αγαπημένων. Έπαιζε σε αυτήν την ομάδα, από εδώ τον αγοράζες. Εποχές πάλι 2002, κάπου εκεί. Κάρλος Τέβες. Δυνατός. Ένας παίκτης, τι να σου πω, σύμφωνας, ρε. Σύμφωνας. Έμπαινε όργανα από παντού. Δηλαδή μου πέταγε γκολ από τη γραμμή στο out, έτσι. Ναι. Από πλάγια θέση, από πλάγια θέση και τα πέταγε όλα. Από παντού έτρεχε, προλάβαινε μπαλιές. Ό,τι και να έκανε αυτός ο παίκτης ήταν αλλού. Ήταν αλλού. Κάρλος Τέβες, φίλε. Τον έπαιρνε τότε γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια από την Boca Juniors. Και σε πολλά μα πολλά μάνατζερ τον είχα. Δηλαδή έπαιξε West Ham μόνο για πάρτι του. Έτσι. Ποια χρονιά το. West Ham δεν είναι. Ναι, West Ham. Ποια χρονιά ήταν που παίζε Boca. Εκεί 2002, εκεί πρώτο ξεκίνησε. 19 χρονών, 18 τον έπαιρνε. Ναι, τον γιατί Carlos κάπου Tevez. Το 7 με 8 έπαιζε United. Ναι. Που τον έδιωξε ο παππούς νομίζω Κλωτσιδών. Ναι, ναι, και πήγε στη City.
Ναι. Πήρε και Champions League με τη United. Αυτός ο παίχτης, όσο άσχημος ήταν, τόσο παιχταράς ήταν. Ναι. Τι είχε εδώ πέρα, ένα κάψιμο, τι είχε. Είχε αποτροχαίο, είχε συμβεί αυτό τώρα και δεν το είχε φτιάξει και ακόμα δεν το έφτιαξε παρόλα τα λεφτά που πήρε. Έτσι, συγκεκριμένος ο παίχτης. Τι παιχταράς ήταν. Φοβερός παίχτης, φοβερός. Τεράστια αμνησία. Και έπιασε και σε όποια ομάδα πήγε, έτσι. Πήγε δηλαδή στη West Ham, έκανε παπάδες. Boca Juniors, εντάξει, εννοείται ότι έκανε παπάδες. Μέχρι και όταν ξαναγύρισε στην Boca Juniors πήγανε και τελικό Libertadores. Manchester United, σήκωσε Champions League, Manchester Τριάδα, City, Juventus που πήγε τελικό πάλι Champions League και την πήγε κιόλας και τελικό. Εκπληκτικός παίκτης στην άλλη. Αυτός ήταν παιχταράς, αλλά ρε φίλε τον θεωρώ σκουπίδι σαν άνθρωπο. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν λίγο κακό χαρακτήρας. Ας πω το λόγο, ήταν και κακό χαρακτήρας γενικά, αλλά όταν φέρεις τη Manchester United, τσακώνεσαι με τον παππού, δεν το κάνεις μόνο από σεβασμό αυτό το πράγμα, να πας και να καίς τη φανέλα του εκεί πέρα. Ναι. Δεν το κάνεις. Κάτι έβριζε τον παππού, δεν θυμάμαι, κάτι σε κάψει. Ναι, είχε τσακωθεί με τον παππού και ήταν και ο λόγος που έφυγε μετά και πήγε στην αντίπαλη ομάδα της πόλης. Έτσι, ναι, που είναι μισητές. Εδώ ολόκληρος Μπέκαμ είχε φάει παππού στο κεφάλι. Και δεν μίλησε. Και σας είπα, επόμενες δηλώσεις από 5 χρόνια μίλησε τα καλύτερα λόγια για τον παππού. Ναι, ναι. Οπότε ήταν λίγο κολοπεδαράς. Πιστεύω και γι' αυτό κάποιοι κολοπεδαράδες παίζουν μπαλάρα και ο Τέβεζ ήταν αυτό. Ήταν Αργεντίνος ρε φίλε. Οι Αργεντίνοι πάνω κάτω λίγο το έχουν αυτό. Ναι. Το έχουν αυτό. Για πάμε και εσένα στο top. Λοιπόν, θα αλλάξω και θα σε πω έναν αγαπημένο παίχτη. Αυτό μου έκανε Manchester United φίλο από το 2003. Τον έβλεπα να πετάει γκολ αβέρτα. Τον έβλεπες από κλειστή γωνία να πετάει γκολ. Θυμάμαι και τότε που είχα και τις κάρτες, άμα θυμάσαι, που είχα και τις ποδοσφαιρικές κάρτες και τον είχα 5-6 φορές. Ναι. Λοιπόν, αυτόν τον παίχτη τον έπαιρνα 2010 από το Αμβούργο ή 2011 που είχε βγει από τη Ρεάλ. Και λέω για Ρουτ Φαν Νιστελρόι. Τον έπαιρνε, ήταν κάπου στα 32 εκεί πέρα και σου πέταγε 20 με 25 γκολ. Για 32 χρονών άνθρωπο, τον έπαιρνε και φθηνά. Και συνήθω είχε περάσει και τραυματισμού συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Και σου παίζε μπαλάρα. Οπότε. Βαν Νιστελρόι μόνο. Γενικά ο Βαν Νιστελρόι ήταν και μια λατρεία από τότε που έπαιζε και στη Manchester United. Ήταν φοβερό. Στη Real δεν ξέρω γιατί δεν έπιασε. Πολλοί παίχτες δεν πιάσαν στη Real από ονόματα άλλων ομάδων που πήρε. Αν εξαιρέσουμε βέβαια κάτι Ζιντάν, κάτι Φίγκο και τέτοια. Δηλαδή ο Μπέκαμ δεν έπιασε στη Real. Αντικειμενικά. Αλλά ήταν ο Μπέκαμ. Ποιο άλλο, ο Κακά δεν έπιασε στη Real. Είχε τραυματισμού. Ο Βαν Νιστελρόι το ίδιο. Άμα μαζεύεις 10 πεντέτες ρε μαλάκα. Έτσι πάει, ναι, ναι. 10 πεντέτες μαζί κάνουνε. Όχι βέβαια. Τον Κακά δεν το θεωρείς βεντέτα όμως. Ήταν ήδη το μεγάλο όνομα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχε πάρει και χρυσή μπάλα, αλλά ήταν φοβερό είχε όνομα. Είχε πάρει νομίζω 2004 ο Κακά, αν δεν κάνω λάθος. Και θυμάμαι τότε το καλοκαίρι 2010 που σκάει Ρεάλ 100 εκατομμύρια για Ρονάλντο και άλλα 60 για Κακά. Για Κακά, ναι. Και λες τι θα γίνει τώρα. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Γιατί πάμε με Ρονάλντο. Εντάξει, Ρονάλντο 500 γκολ πόσα έβαλε. Καλά, και τότε ήταν άρρωστη ο Ρονάλντο, έτσι να ξέρεις. Στα παλιά τα μάνατζερ όταν ήταν 17 χρονών. 17 χρονών τον έπαιρνε από το Sporting και έκανε. Παπαδές. Αυτά λοιπόν από τους αγαπημένους παίχτες. Έχεις να προσθέσεις έτσι κάποιον έτσι. Φίλε, έχω πάρα πολλές να προσθέσω. Ναι, γιατί δεν γίνεται μια πεντάδα τώρα να την έχουμε. 500 παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο. Εγώ είπα τώρα αυτούς που ήταν αρχηγοί σε αυτές τις ομάδες. Ναι, ναι. Που προσφέρανε πράγματα, βγαίνανε αυτοί μπροστά και στα ποδητήρια και στα καινούργια παιχνίδια που μιλάγανε. Μπορώ να σου πω φίλε, άλλες 5 δεκάδες. Ναι, σίγουρα. Και εγώ μπορώ να πω πολλές ομάδες ουσιαστικά, όχι μόνο δεκάδες. Για παράδειγμα, μπορώ να σου πω Χουάν Μάτα. Εκπληκτικός, από Βαλένθια εποχή, από έτσι. Από όποια χρονιά, από Τσέλσι, ναι. Από Μάντζεστερ και στην πραγματικότητα ήταν παιχταράς. Στην πραγματικότητα ήταν παιχταράς. Ναι. Άμα ήταν πιο γρήγορος ο Χουάν Μάτα, θα ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Όχι. Για μένα ναι. Όχι, δεν θα ήταν ο καλύτερος για μένα, του κόσμου. Ο καλύτερος επιθετικός που θα είχε περάσει και θα σου το πω, γιατί τον έχω παίξει και σε μάντζερ και ήταν και λατρεία επειδή ήρθε και στον Παναθηναϊκό. Τζιμπρίλ Σισε. Πριν του τραυματισμού. Πριν του τραυματισμού. Ασταμάτητος. Ασταμάτητος και έδειξε και την αξία του στον Παναθηναϊκό. Και θα σου πω κι άλλους δύο τώρα από το προηγούμενο μάνατζερ, τα τελευταία. Λούκα Γιώβιτς, παιχταράς. Εκπληκτικός. Και Λαουτάρο Μαρτίνες, μάγκες. Ο Γιώβιτς που πήγε Ρεάλ. Ο Γιώβιτς πήγε Ρεάλ. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, όταν τον ανακάλυψα, στο επόμενο μάνατζερ που ήθελα να τον περιμένω πώς και πώς, λέω άντε να τον παίξω γιατί τον έπαιρνε πάρα πολύ φθηνά, με 7 εκατομμύρια από τη Ρασίνκ. Το πήρε Ιντερ και μετά δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Θα σε παίξω δυνατά με ένα παίχτη που δεν έχουμε αναγράψει καθόλου. Το θυμήθηκα τώρα μου στο μυαλό. Ένα παιχταρά, τον έπαιρνε από Σερβία, νομίζω, 1 εκατομμύριο. Ναι. Και είναι ο καλύτερος με τον φύλακα του παιχνιδιού. Ζίβκοβιτς.
Ο Ζήφκοβιτς ήταν το εξτρέμι, λες, ή μήπως λες έναν άλλο. Και ο εξτρέμι ήταν παιχταράς και ο τερματοφυλάκας. Δεν θυμάμαι τερματοφυλάκα. Έπαιρνε Ζήφκοβιτς για ένα εκατομμύριο και σου είχαν τρεις τερματοφύλακες στον κόσμο από 17 χρονών, 18. Και ο Ρούλι με 5 εκατομμυριάκια από μια ισπανική, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Σοσιεδάδ, σωστά, ναι. Σοσιεδάδ. Τι τερματοφυλάκα. Έχτιζε στην τερμά σου, ρε. Έβγαζα τον μπουφόν για πάρτι. Θα σε κλείσω, φίλε, με Τίμο Βέρνερ. Ωραία. Πεχταρά, φίλε, Λειψία. Που Λειψία είναι το καλύτερο σεβ για μένα τώρα στο Football Manager. Έχουν από 16χρονου, 17χρονου, 18χρονου. Ναι, έχουν Απαμεκάνο, έχουν το Κόνραντ Λάιμερ, έχουν το Φόρσμπεργκ, έχουν πολύ πιτσιρικαρία. Ναι. Ο μεγαλύτερο παίχτη είναι 28 χρονών. Ο Φόρσμπεργκ 27 και οι υπόλοιποι 22-21. Οπότε είναι... φίλε, άμα θες να κάνεις save δυνατό και να γουστάρεις με full ταλέντα, Λειψία. Λειψία, ε. Τίμο Βέρνερ τα πετάει στα μάτια, τον έχω παίξει. Και ο Βέρνερ 60 γκολ τη χρονιά, άμα τον παίξει σωστά μαζί με τον Μπούλσεν δίπλα του. Και ο άλλος ο Ζιν Κέβιν Αγκουστίν που είναι. Όλοι ταλέντα, όλοι παιχταράδες. Πάντως από τα τελευταία μάτζερ έχουν από Λαουτάρο Μαρτίνες και Λούκα Γιώβιτς από μπροστά. Ήταν από τους καλύτερους που τους αγάπησα, έτσι. Έχω αγαπήσει πολλούς, αλλά αυτοί οι δύο ήθελα να τους βάλω στη λίστα, αλλά ήθελα να βάλω κάποιους άλλους πιο παλιούς. Και ο Κάρλος Φιέρο ήταν για κάποια φεγγάρια σε κάποια μάνατζερ, ήταν πολύ παιχταράς, αλλά δεν έκανε καθόλου στον μπαμ. Δηλαδή θυμάμαι τον έπαιρνε και σου βάζει 60 γκολ. Από το Μεξικό το έκανε κιόλα. Ναι. Ναι. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πρώτο μας βίντεο. Ναι, η πρώτη φορά δεν υπήρχε χημεία. Έτσι. Μετάλλη. Πιστεύω να σας άρεσε. Γεια χαρά είστε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Οπότε stay joystick. Stay joystick, μαγκές.